Έχω φέρει εδώ πέρα το πολυμηχάνημά μου. Βλέπεις, ζυγαριά από τα Lidl. Έτσι, έτσι. Θα τα πει όλα τα ζυγαριά. Θα τα πει όλα σίγουρα. Λοιπόν, κουμπαράκια, σου έχω μια πρόκληση. Για βες. Πάμε. Πάμε. Θέλω να δω το μοτέρ που μου πρόσφερε τόσο πανικό. Θα το δούμε τώρα μαζί. Άνοιξε γρήγορα. Ήρθε η ώρα. Ήρθε μεγάλη ώρα. Πάμε να αφήσουμε αυτό για πλήσιμο και πάμε να φέρουμε το δικό σου. Ναι ρε φίλε, ναι. Πιο πένα από ποτέ. Νικολάρα, τι έχεις κάνει εδώ ρε παίχτη. Έχω μια κατάσταση βαράξενη, ξέρω εγώ τι. Κράτα λίγο να δει και ο κόσμος. Το να βάζεις ζώνη δεν είναι και κάτι εύκολο. Αρχικά δεν ξέρω. Α, είμαστε εδώ. Εκεί είσαι. Και ζώνη τα κάτα να φανταστώ. Τα κάτα, τα κάτα. Θα δεξιάσουμε. Μάλιστα, παίρνουμε πίσω. Αχα, και έχω και κάτω. Έχεις δεξιά και αριστερά. Α, τεσσάρων σημείων δηλαδή. Κάτσε γιατί. Δεν είναι εύκολο και εγώ πρώτη φορά βάζω τέτοια ζώνη. Είμαστε εδώ. Καλύτερα να βάζεις πρώτα το δεξί. Το δεξί. Πάμε μια βότα λέει, να βάλουμε ζώνη. Έλα. Δεν ξέρω τι γίνεται. Να το, το βρήκα. Εκεί, ωραία. Λοιπόν, είμαστε εδώ. Πάμε στο δεύτερο. Είναι πολύ εύκολο γενικά το να βάζεις ζώνη στα μάξι σου, έτσι. Ναι. Πάμε εδώ. Πάμε, περίμενε ένα σημείο εδώ, ένα σημείο εδώ, πάμε κάτω. Εκεί. Εδώ. Ωραίος. Όπως είναι. Μετά βάζουμε αυτό. Και μετά βάζουμε και αυτό. Τέλεια. Είμαστε. Νιώθω τρομερή ασφάλεια. Audi S3 λοιπόν, 8P. Ο φίλος μας ο Νίκος από τον Τύρναβο. Τύρναβο, ναι. Τύρναβο, πάρα πολύ ωραία. Και πώς ρε φίλε, πώς και έκανες το ταξίδι σου για εδώ πάνω. Ήρθα γιατί το αυτοκίνητο δεν φοράει ανάρτηση. Οπότε πρέπει και χρειάζεται να βάλω μια ανάρτηση. Περίμενε λίγο. Στο τηλέφωνο, από ό,τι θυμάμαι, μου είχες πει ότι το αυτοκίνητο είναι γύρω στα 700 άλογα. 700 άλογα, 750. 750. Ανάλογα την πίεση του τούρμπο. Και δεν φοράς καθόλου ανάρτηση. Δεν έχω καθόλου ανάρτηση. Αυτό δεν ξέρω κατά πόσο είναι σωστό να ξέρεις. Γενικά αυτό το έχω πει και άλλες φορές σε άλλα βίντεο. Καλά είναι πρώτα να στείλετε ένα αυτοκίνητο, τα λέω έτσι δυνατά για να τα ακούει και ο φίλος μας, και μετά να φορτώνει άλογα. Επομένως, το πιο δυνατό μοτέρ με το πιο ήπιο στήσιμο είναι το πιο χάλια μοτέρ και το πιο επικίνδυνο, να ξέρετε. Επομένως, τώρα ήρθες να βάλουμε την ανάρτηση, να βάλουμε τα ζαντολάστιχα. Ζαντολάστιχα, ναι. Από ό,τι είδα, θα δούμε και σε λίγο φορά 19, έτσι. 19, ναι, τα τρία ρέτια. Αρκετά τολμηρό το να βάζεις τα τόσα άλογα, τόσο μεγάλο προφίλ. Και γενικά, να ξέρετε κι εσείς ότι όσο πιο μεγάλη η ζάντα στα πολλά τα άλογα, ότι τα γυρνά είναι σίγουρο. Δεν το συζητάμε. Απλά είναι πιο επικίνδυνο και φυσικά δεν πατά και τόσο καλά όσο με μικρότερη διάσταση. Γι' αυτό και εμείς σήμερα πάμε από εδώ πέρα. Κακώς ήρθαμε από εδώ πέρα, αλλά πήγαινε. Ακολούθα την κίνηση. Τι είναι τώρα. Ακολούθα την κίνηση. Λοιπόν, έχουμε και τα μπλόκα μαζί μας εδώ πέρα. Επομένως, όσο πιο μικρή διάσταση φοράς, τόσο καλύτερα πατάει ένα αυτοκίνητο. Γι' αυτό και εμείς σήμερα επιλέξαμε σέμισπικελαστικά, γιατί στα τόσο άλογα δεν νομίζω ότι θα πατήσει και κάτι άλλο. Τι λες. Συμφωνώ κι εγώ. Και θα βάλουμε 18 ζάτες και 19. Πάνε από εδώ πέρα δεξιά. Ναι. Πας από εδώ δεξιά. Από εκεί. Λοιπόν. Και θα στείλω να φύγουμε από την κίνηση. Ρε φίλε, να σε ρωτήσω κάτι. Αυτό το είχα ρωτήσει και στον προηγούμενο, στο φίλο μας τον Μάνο. Πώς και έτσι πήρες την απόφαση για τα τόσα άλογα. Για τα τόσα άλογα, όπως την πήρε την απόφαση. Mm-hmm. Πάντα μου άρεσε να έχω γρήγορο αυτοκίνητο. Και το έφτιαξα γιατί λόγω δουλειάς και αυτά που λείπω συνέχεια θέλω όταν έρχομαι εδώ στην Ελλάδα κάτι να μου προσφέρει. Έτσι, μπράβο. Συναισθήματα. Έτσι, μπράβο. Το είπες πάρα πολύ ωραία. Να σημειωθεί ότι ο φίλος μας ο Νίκος είναι στα καράβια. Εμπορικό ναυτικό. Επομένως λείπει αρκετό καιρό από το σπίτι του. Άρα κάνεις να δεις το αυτοκίνητό σου και την οικογένειά σου 6 με 7 μήνες. Πάρα πολύ δύσκολο θα έλεγα. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσα να κάνω κάτι τέτοιο. Παρ' όλα αυτά, εσύ για να το κάνεις. Είναι θέμα συνήθειας. Είναι θέμα συνήθειας σίγουρα. Ταξιδεύεις στον κόσμο, μπράβο σου, αλλά δεν ξέρω, δεν μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου να κάνει μια τέτοια δουλειά. Τέλος πάντων, φτάνει στον καθένα μας. Λοιπόν, Audi S3 και ήρθε η ώρα για τα καινούργια ζαντολάστιχα και φυσικά την ανάρτηση. Ήρθε μεγάλη ώρα λοιπόν για το φίλο μας.
Ρε φίλε Νίκο, δηλαδή θα το δεις τώρα στο βίντεο, αλλά γιατί τόσο άλογα με μεστό κανάρτιση, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Έλα μέσα, έλα μέσα. Όπως μπορείτε να δείτε, φοράει ζάντες 19, οι οποίες είναι πολύ έξω από το αυτοκίνητο, και αυτό γιατί φοράει αυτά εδώ πέρα τα φρένα, το οποίο πάντα δεν είναι τόσο βολικό. Είναι ένα ακόμα θέμα που θα συζητήσουμε σήμερα και θα δούμε. Όπως είσαι, προχώρα. Επίσης το αυτοκίνητο φοράει λατήρα χαμηλόματος, όπως παρατηρείτε, γι' αυτό είναι και τόσο χαμηλό, αλλά σε εργοστασιακή ανάρτηση έχουμε πει ότι αυτό δεν είναι καθόλου σωστό. Καθώς ερχότανε, μου είπε ότι πίσω ακουμπάει αρκετά σταθερά, και αυτό γι' αυτό εδώ πέρα το λόγο. Πάντα τα τετρακίνητα έχουν τα διαφορικά του, ρε παιδί μου, είναι πιο έξω από ότι ένα μπροστινό κίνητο με άξονα. Λοιπόν, και ήρθε η ώρα και επίσημα να μπει εδώ πέρα στο στούντιο. Audi S3 για ακόμη μια φορά, 750 άλογα από το φίλο μας τον Νίκο και από τον Τύρναβο. Εντάξει, να σου τονίσω και πάλι τα λάθη σου. Ελαττήρα χαμηλώματος, σωστά? Σωστά. Ελαττήρα χαμηλώματος σε εργοστασιακή ανάρτηση, πρώτο λάθος. 2.35-35-19 σε ένα αυτοκίνητο το οποίο φοράει 2.25, δεύτερο λάθος. Τρίτο λάθος. Τρίτο λάθος είναι ότι φοράς προσθήκες σε μια ζάντα που από μόνη της μπορεί να κάτσει άνετα στο φτερό. Όμως, όπως ανέφερα και όταν έμπαινες μέσα, φταίνε τα φρένα σου. Και τα φρένα είναι 8 πίστονα από Lamborghini RS6, R8, να φανταστώ όσο τα έχουν πει, έτσι. Είναι οι Μαργαρίτες. Οι Μαργαρίτες αυτές φορούσα και εγώ και τις έδωσα σε ένα Q5, αν έχεις δει, από τα πρώτα βίντεο. Επομένως, το θέμα σου είναι αν η καινούργια μαζάντα θα μπει σε αυτά εδώ πέρα τα φρένα. Σε πρώτη φάση, πάμε να σηκώσουμε το αυτοκίνητο, να φέρω την ανάρτηση να στα εξηγήσω λίγο καλύτερα και να πάμε αμέσως μετά και στη ζάντα. Έγινε? Okay, τέλεια. Κάντε γραφή και συνεχίζουμε. Ήρθε η ώρα. Κάνε το unboxing. Το unboxing, φυσικά. Λοιπόν, έχουμε επιλέξει ανάρτηση D2, η οποία είναι ρύθμιση ύψους και σκληρότητα. Πάρα πολύ βασικό. Και αυτό γιατί σε ένα τέτοιο αυτοκίνητο όπως είναι αυτό, θες να το μελετήσεις όσο γίνεται. Λοιπόν, κόψε και αυτό εκεί πέρα. Και τώρα, πάμε λίγο να σας τα δείξω όπως θα δείχνω κάθε φορά, απλά για να τα καταλάβεις και εσύ. Ξεκινάμε από πίσω. Αυτό εδώ πέρα είναι ο ρυθμιστής. Αυτό εδώ πέρα μπαίνει ή κάτω ή πάνω από ένα ελαττήριο στην πίσω πλευρά του αυτοκίνητου, ανεξάρτητα από το αυτοκίνητο, και μπορείς να ρυθμίζεις το ύψος και μόνο. Μόνο το ύψος. Ίσως σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, αν το ανεβάσεις πάρα πολύ πάνω και κάνεις προφόρτιση στην ουσία στο ελαττήριο, δηλαδή το πιέσεις τόσο που δεν μπορεί να μαζέψει άλλο, γίνει και πιο σκληρό. Το πιέσες. Αυτά εδώ πέρα είναι τα πίσω σου τα ελαττήρια. Πίσω ελαττήρια. Τα πίσω ελαττήρια, τα οποία είναι μόνο για ύψος. Ξαναλέω. Δεν υπάρχουν δηλαδή ελαττήρια που είναι για σκληρότητα ή οτιδήποτε, είναι μόνο για ύψος. Αυτό εδώ πέρα είναι το πίσω το καλάμι. Τι παρατηρείς? Παρατηρείς ότι εδώ πέρα έχουμε ρύθμιση 36 σκάλες hard soft, δηλαδή όσο πιο πολύ το γυρνάς στο H, στο hard δηλαδή, ναι, είναι σκληρή σκληρότητα. Soft. Όσο είναι στο soft είναι μαλακό. Αυτό έχει να κάνει με το rebound, δηλαδή, δες τώρα. Αυτό είναι στο τέρμα σκληρό, στο τέρμα hard δηλαδή. Για πίεσέ το λίγο. Γύρνα το, κάτσε λίγο να το σφίξω, γύρνα το και πίεσέ το τελείως κάτω. Ήταν τέρμα μαλακό σκέψου. Λοιπόν, πίεσέ το κάτω. Βλέπεις πόσο πέτρα είναι? Ναι, είναι αρκετά σκληρό. Για άφησε το λίγο. Άφησε το. Βλέπεις πόσο αργά επαναφέρει? Ναι. Δεν ξέρω αν φαίνεται από την κάμερα, γι' αυτό ρωτάω εσένα. Βλέπεις πόσο αργά επαναφέρει? Τώρα, πιάσ' το και βάλ' το στο τέρμα μαλακό. Μαλάκωσέ το. Σφίξ' το μια. Για να δεις πώς δουλεύει. Αυτό, έτσι όπως μπαίνει, είναι στην πάνω πλευρά στο θόλο σου. Επομένως, αν εσύ θες να ρυθμίσεις σκληρότητα σε αυτήν εδώ πέρα την ανάρτηση, το κρεμάς σε ένα τάκο ή σε ένα γρίλο, ό,τι έχεις, ή σε ένα χωράει το χέρι σου μέσα, και με αυτή εδώ πέρα την κίνηση μπορείς να το μαλακώσεις και να το σκληραίνεις. Το σταματάει μόνο. Καλά, μέχρι εδώ. Σταματάει. Άμα παρατηρήσεις, νιώθεις ένα τάκ-τάκ-τάκ που κάνει. Ναι. Το νιώθεις στην αίσθηση. Επομένως, μόλις το κάνεις, αυτό αλλάζει σκάλα. Τώρα είμαστε τέρμα σόφ. Τέρμα σόφ. Για πίεσέ το τώρα. Ναι. Βλέπεις, καμία σχέση. Και φυσικά, επαναφέρει κατευθείαν. Επομένως, αν εσύ το θες σκληρό για να μπεις σε κάποια πίστα ή οτιδήποτε, είναι να κάνεις ένα πάτημα στην ευθεία, έτσι. Που κάθε το κόλλος πίσω και μετά φεύγει το αυτοκίνητο. Το πιέσες. Θες να είναι σκληρό. Άρα, πριν από κάθε πάτημα, μπορείς πολύ απλά, έτσι όπως είναι στη ράμπα, να σηκώνεις όσο χωράει φυσικά το χέρι σου εδώ πέρα. Γιατί κάπου σε αυτό το σημείο είναι η σκληρότητα. Βλέπεις, το σηκώνεις, κρεμάει ο τροχός. Αν δεν θες να τον βγάλεις, βάζεις το χέρι από εδώ μέσα. Το ρυθμίζεις αριστερά-δεξιά και τέλειωσε. Ωραία, ωραία. Και επομένως ο κόλλος είναι σφιχτός κατευθείαν στο αυτοκίνητο. Αν εσύ το θες μαλακό,
όσο πιο μαλακό το κάνεις, δεν σημαίνει ότι θα χοροπηδάει. Δεν σκέσεις σε θάλασσα μέσα. Καταλαβαίνεις. Απλά θα έχει πιο γρήγορη επαναφορά. Επομένως, αν θες να πας κάποιο ταξίδι και να είσαι άνετος, το έχεις το τέρμα μαλακό. Επίσης, ανάλογα με το ύψος, αυτό το λάθος το κάνουν πολλές ρυθμιζόμενες αναρτήσεις. Δεν έχουν αυτή εδώ πέρα τη ρύθμιση στην πότα. Κρατάω αυτό το σημείο. Για προσπάθησε να το γυρίσεις. Αυτό εδώ. Βλέπεις που απλώνει. Ναι, σωστά. Από αυτό εσύ εδώ μπορείς να απλώσεις τη διαδρομή σου. Αυτό σημαίνει ότι μπορείς να κρεμάς τα μάξι και η ρόδα να φτάνει ως εδώ κάτω και μπορείς να το κάνεις τόσο κοντό, ανάλογα το πόσο σφιχτή θες να είναι η ανάρτηση, όσο πιο πολύ πιέζεται, τόσο πιο σκληρή είναι. Πέρα από αυτό που είναι ένα ύφος σκληρότητας, όσο πιο κοντό είναι το καλάμι, η διαδρομή του δηλαδή, εδώ ας πούμε, βλέπεις. Ωραία. Τόσο πιο πολύ σφίγγει. Αυτό θα σου το δείξω και μόλις μπει πάνω. Πάμε λίγο και στις μπροστά και αφού μπουν πάνω θα σου δείξω ακριβώς και τη ρύθμιση που πρέπει να κάνεις. Αν χρειαστεί δηλαδή, γιατί είσαι και λίγο μακριά. Αυτό εδώ παίρνει το καλάμι σου μπροστά. Πώς το βλέπεις? Σαν βάρος αρχικά, επειδή παίζει ρόλο και το βάρος. Εντάξει, όχι τόσο βάρος. Σε σχέση με το εργοστασιακό, Αντρικό, φέρε λίγο το εργοστασιακό. Πρέπει να δούμε και το εργοστασιακό, ναι, σωστά. Λοιπόν, μέχρι να το φέρει, από εδώ πάνω θα σου δώσω ένα μανιτάρι το οποίο θα ρυθμίζουμε σκληρότητα, πάλι 36 σκάλες. Από αυτές εδώ πέρα τις βίδες ρυθμίζεις το κάμπερ και το κάστερ αντίστοιχα. Αν θες να το κάνεις δριφτάδι το ταμάξι ή αν το στρίβεις περισσότερο, εμείς δεν θέλουμε κάτι τέτοιο. Βλέπεις και εδώ πέρα και τη διαδρομή. Εδώ πέρα είναι η διαδρομή μας, όπως έχουμε και πίσω, η σκληρότητα σου έδειξε από πάνω. Αυτό εδώ πέρα είναι το top mount που λέμε, το ρουλεμάν, για να στρίβει ένα αυτοκίνητο. Επομένως, δεν θα χρειαστούμε καν το μανίσιο. Και από εδώ πέρα παίζουμε το ύψος. Όσο πιο πολύ το σφίγγεις πάνω, τόσο πιο χαμηλό θα είναι. Τώρα, σήκωσε λίγο και το αμορτιστέρ το μανίσιο σου μαζί με το άλλο για να δούμε τη διαφορά στο βάρος. Σήκωσε τα μαζί. Το πιασες? Είναι το ίδιο, ελαφρύτερο, πώς είναι? Ελαφρύτερο. Αυτό είναι ελαφρύτερο γιατί είναι αλουμίνιο. Βλέπεις? Ναι, ναι. Είναι σίδερο και όλο το υπόλοιπο είναι αλουμίνιο και το κάτω. Αυτό, ενώ αυτό εδώ πέρα είναι πιο βαρύ σίγουρα. Άρα κερδίζουμε και βάρος από τα μορτεσέρ. Λοιπόν, αυτά για την ανάρτηση. Και εδώ πέρα έχει και κάποια παραλυκόμενα για να μπορούμε να δένουμε σωληνάκια και όλα αυτά. Πάμε να την κουμπώσουμε πάνω και μόλις μπει, πάμε κατευθείαν στη ζάντα. Νίκο, έλα λίγο να σου δείξω. Είμαστε στο 95% της ανάρτησης και αυτό γιατί πρέπει να ρυθμίσουμε και το ύψος και τη σκληρότητα. Έλα λίγο να σας εξηγήσω. Δεν ξέρω αν φαίνονται στην κάμερα. Αυτή εδώ πέρα είναι η ανάρτηση D2 και είναι για μπροστά. Τη βλέπεις? Ναι. Όπως είναι. Αυτή είναι σε σκληρότητα και σε ύψος όπως είπαμε. Η σκληρότητα καθορίζεται από πάνω, από το θόλο. Θα σου δείξω μόλις κατέβει η ράμπα πιο χαμηλά γιατί δεν φτάνουμε κιόλας. Έχουμε και ένα boy. Τώρα, εγώ θα σου φίξω εδώ πέρα την ανάρτηση. Βλέπεις ότι είναι λάσκα. Βλέπεις? Τελείως λάσκα. Είναι τελείως λάσκα. Επομένως, εμείς θα σφίξουμε εδώ πέρα. Αυτό σημαίνει ότι η διαδρομή της δεν θα επηρεάζεται καθόλου. Όσο και να το πιέσεις, όσο και χαμηλό και να είναι, δεν θα έχουμε θέμα. Και το ύψος μας θα καθορίζεται από αυτή εδώ πέρα την πότα. Είδες? Ναι. Άρα, βλέπεις πόσο χαμηλό είναι το αυτοκίνητο ενώ είναι κρεμασμένο ήδη. Το παρατήρησες? Τώρα, πάμε πίσω. Πίσω παρατηρείς ότι δεν έχω βάλει ακόμα το ελαττήριο. Αυτό γιατί το έκανα? Θα μας το πεις εσύ. Για να μετρήσουμε. Θα βάλουμε τη ζάντα την καινούρια, ναι, και χωρίς ευθυγράμμιση εννοείται που θα γίνει μετά. Θα δούμε να φέρουμε τη ζάντα ακριβώς στο φτερό. Πώς μπορούμε να μετρήσουμε ένα τερματικό σημείο πάνω σε μια ανάρτηση, εφόσον το καλάμι μας, το καλάμι είναι αυτό, έχει ρύθμιση στην πότα. Αυτό εδώ δηλαδή. Ωραία. Το πιάσες. Άρα εγώ δεν έχω βάλει το ελαττήριο. Θα βάλω τη ζάντα, θα το πρεσάρουμε αυτό εδώ πέρα το γρίλο και θα το φέρω να τερματίζει η ανάρτηση ένα χιλιοστό πριν ακουμπήσει στο φτερό. Καλό? Ναι, δεν το περίμενες, έτσι. Τώρα, εμείς τόση ώρα μιλάμε για ζάντα, αλλά πάμε λίγο να δούμε τι ζάντα έχουμε φέρει ακριβώς. Για πάμε. Πάλι μαύρο, έτσι. Πάλι μαύρο. Έβγαλες το μαύρο, πάμε πάλι σε μαύρο. Γιατί έτσι? Γιατί το παθαίνετε αυτό οι περισσότεροι? Μαύρη ζάντα, τώρα θα μου πεις και εγώ μαύρη ζάντα έχω, εντάξει, δεν είναι και κάτι. Αλλά γιατί? Γιατί μαύρο, πες μου λίγο. Έλα, να σε κολλήσω λίγο στη γωνία. Θεωρώ ότι ταιριάζει καλύτερα με το αυτοκίνητο, λες, αντίθεση. Γενικά να ξέρεις ότι το μαύρο και το άσπρο είναι ουδέτερα χρώματα. Άρα ταιριάζουν με τα πάντα. Άρα αν στο άσπρο βάλεις κόκκινη, μπλε, κίτρινη, φουκ, ζάντα, θα είναι μια χαρά πάλι. Ναι. Αλλά το μαύρο είναι μια πιο safe επιλογή. Αν και το μαύρο πάντα μικραίνει, να ξέρεις. Τώρα, βγάζουμε τη 19, η οποία είπαμε ότι είναι λάθος, και βάζουμε την 18. Κερδίζουμε βάρος και κερδίζουμε και βήμα. Και φυσικά και πάτημα, γιατί δεν είναι μόνο το λάστιχο που βγάζουμε ένα συμβατικό και βάζουμε ένα semi-slick. Το semi-slick είναι το αγωνιστικό που λέμε εμείς. Αλλά έχεις αυτό εδώ πέρα το προφίλ που λέμε εμείς.
αυτό εδώ πέρα. Το οποίο όσο πιο μικρή είναι η ζάντα, τα είπαμε και πριν, τόσο καλύτερα πατάει ένα αυτοκίνητο. Και φυσικά από τη στιγμή που βάζουμε semi-slick, είναι όλα πολύ πιο ξεκάθαρα πάνω σε αυτό εδώ πέρα το εργαλείο, το οποίο θα το δούμε σε δράση μετά, έτσι. Λείτε, ναι. Το υπόσχεσαι. Τούλα, ναι. Έτσι, τη βόλτα θα την κάνουμε. Αν και δεν ξέρω τι θα κάνουμε το κάθισμα, ίσως φέρω δικιά μου ζώνη από το σπίτι. Αλλά εντάξει, λοιπόν, τώρα. Το θέμα μας ήταν αν θα περνάει τα φρένα. Εντάξει. Τα φρένα, ναι, εντάξει. Εύκολο. Κάναμε μια δοκιμή και καταλάβαμε ότι θα χρειαστούμε γύρω στα 12 χιλιοστά προσθήκη για να περάσει αυτό εδώ πέρα το φρένο. Καθώς από τις δοκιμές μας κουμπίσαμε λίγο εδώ πέρα το φρενάκι. Αλλά εντάξει, όλα καλά. Στις δοκιμές τα έχουμε αυτά. Τώρα, βάζουμε τη ζάντα μπροστά. Βλέπουμε αν γυρνάει. Και πάμε αμέσως πίσω για να δούμε το ύψος της ανάρτησης. Εντάξει. Πριν πάμε όμως εκεί, θέλω λίγο να πάμε στο κομμάτι του βάρους. Όπως είδες πριν, η ανάρτηση, η μανίσια ήταν πιο βαριά από την T2. Άρα γλιτώσαμε έστω και αυτό το μισό κιλό, το οτιδήποτε ήταν. Πάμε να δούμε τώρα τι θα γλιτώσουμε πέρα από πρόσφυση στο δρόμο, να δούμε και από βάρος τι κάνουμε. Έχω φέρει εδώ πέρα το πολυμηχάνημά μου. Βλέπεις, ζυγαριά από τα Lidl. Έτσι, έτσι. Θα τα πει όλα σίγουρα. Λοιπόν, για να δούμε, δουλεύει. Τέλεια. Πάμε να βάλουμε τη μανίσια σου τη ζάντα, τη μανίσια. Αυτή μου φορούσες τέλος πάντων, για να δούμε τι βάρος έχουμε. Κράτα το λίγο σωστά. 22,3. Για πάρ' το. Και πάμε να βάλουμε τώρα το semi-slick, που το semi-slick πάντα είναι πιο βαρύ σαν ελαστικό. 19,80. 2,5 κιλά μικρή κρίση. 2,5 κιλά κάτω. Ευχαριστημένος. Τέλεια. Χαίρομαι πάρα πολύ. Επομένως, όσο πιο μικρή διάσταση βάζεις, σίγουρα πάντα είναι πιο ελαφρύ. Όπως κατάλαβες, φίλε Νίκο. Απλά, αν βάζαμε ένα συμβατικό λάστιχο, θα ήταν ακόμα πιο ελαφρύ σαν σύνολο. Παρ' όλα αυτά, επειδή εμείς θέλουμε σωστό πάτημα και κράτημα, βάλαμε τα semi-slick. Όπου παρατηρήσω ότι για semi-slick είναι πολύ ελαφρύ. Συνήθως είναι πιο βαριά αυτά. Παρ' όλα αυτά, είδες ότι κέρδισες 2,5 κιλά στον κάθε τροχό. Και άλλο μισό κιλό να είναι η ανάρτηση, άρα είσαι 3 κιλά στον κάθε άξονα. 3 κιλά, καλή φάση. Ευχαριστημένος, δηλαδή. Καλή επιλογή. Γενικά, να ξέρεις ότι η SL είναι αυτό που λέμε ελαφρού κράματος, δηλαδή σαν την OZ. Με τα μισά λεφτά ακριβώς από μια OZ. Παρ' όλα αυτά, έχουν και μπάνικο σχέδιο. Τις συγκεκριμένες τις βάψαμε και μαύρο γυαλιστερό. Και ξέρεις ότι δεν βγαίνουν μαύρο γυαλιστερό, έτσι. Όχι, τα δικιά μου επιλογή ήταν αυτό. Τις κάναμε ηλεκτροστατική βαφή. Ναι. Βλέπεις όμως, έτσι. Έχει γίνει δουλειά. Και μέσα και έξω και όλα. Και μέσα από το ελαστικό. Τα είδες πριν. Τα είδα. Σε αυτό να ξέρεις ότι η ηλεκτροστατική βαφή γενικά είναι κάτι σαν τατουάζ στο δέρμα. Άρα φεύγει όλη με αμοβολή, βάφεται στο κάρετ αν χρειάζεται. Αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση αυτή ήταν καινούρια, δεν είχαμε κανένα απολύτως θέμα. Και ποτίστηκε μέσα στο αλουμίνιο. Κομπέλε μέχρι εδώ. Επομένως δεν θα έχεις κανένα θέμα από χτυπηματάκια που δεν αρχίσει να ξεφλουδίζει, ρε παιδί μου, ή να θολώνει οτιδήποτε. Δεν έχεις θέμα. Όσο θα πάθει ένα τατουάζ, άλλο τόσο θα πάθει και αυτό. Πάμε να βάλουμε τις ζάντες πάνω, να ρυθμίσουμε πίσω το ύψος και να βγούμε επιτέλους για βόλτα, φίλε. Δεν σου κρύβω ότι ανυπομονώ. Υπομονείς, ωραία. Το μόνο θέμα μου είναι η ζώνη. Ξέρεις, με τη ζώνη λίγο δεν τα βρήκα καλά. Ακούω εντυπώσεις. Φίλε, εντάξει, το αυτοκίνητο έγινε πολύ θέμα. Παραδέχεσαι. Παραδέχομαι, ναι. Βάλαμε από 19 πήγαμε σε 18. Σε 18. Βάλαμε ανάρτηση, χαμηλώσαμε, σφίξαμε. Θα διορθώσουμε τώρα και κάποια πράγματα και μόλις περπατήσει λίγο, θα γίνει και μια ευθυγράμμιση. Και εντυπώσεις. Φίλε, εντάξει, είπα, πολύ ευχαριστούμε. Θα τα βγάλουμε και φυσικά και στον δρόμο. Εγώ δεν βλέπω κάτι τώρα, εσύ. Δεν βλέπεις κάτι, έτσι. Που είσαι πιο έμπειρος, θα μας πεις. Κοίταξε, το παν είναι να βγεις στον δρόμο και να μην έχει κανένα απολύτως θέμα. Παρ' όλα αυτά, επειδή έχουμε κόσμο, θα μπούμε 4 άτομα μέσα, 3 όσοι χωράμε τέλος πάντων, για να κάνουμε τη δοκιμή μας. Ναι. Είσαι έτοιμος να το δείξουμε στον κόσμο? Έτοιμος. Δείτε το λοιπόν. Ο Σουμπαράκιας. Λοιπόν, Σουμπαράκια, σου έχω μια πρόκληση. Για πες. Μπες μέσα στο αυτοκίνητο και βάλε ζώνη. Τώρα εσύ ακούς, λες τώρα τι λέει αυτός, έτσι. Θα τον τρελάνουμε, Νικόλα, τρελάνουμε. Μην του πεις τίποτα. Κάτσε μέσα και βάλε τη ζώνη σου απλά. Ωχ, Θεέ μου. Ναι. Βάλε απλά τη ζώνη. Κάτσε να βρω πώς... Μετράμε χρόνο, να ξέρεις. Πώς τον βλέπεις, είναι γρήγορο.
Θα το καταφέρει. Εγώ έκανα 50 δευτερόλεπτα να ξέρει για να βάλω τη ζώνη. Να δώσουμε κάποιο. Όχι, βοήθεια, όχι. Αυτό είναι βοήθημα. Βοήθημα. Γιατί δεν έχω βάλει ποτέ τέτοια ζώνη. Τίποτα. Λοιπόν, επειδή το έμαθα, βάλε αυτό από πάνω. Από πάνω το. Τα κάτω, φίλε, τα κάτω. I got it. Τα κάτω στα βαγ. Μπαίνουν τα κάτω στα βαγ. Θα μα την πούνε οι χοντάκιδε τώρα. Όχι, όχι, είσαι ανάποδα. Ναι. Βγαίνει από εδώ. Νιώσε πάλι μωρό. Ψέβαζε, παιδί μου, στο καρεκλάκι, ο μπαμπάς μικρό. Λοιπόν, λοιπόν. Και παίρνει και το, από δεξιά σου είναι το μανιτάρι, παιδί μου, που δένουν όλα. Οπα. Αυτό εδώ λοιπόν. Είδες. Το μαγικό μανιτάρι. Θα νιώσει τώρα τι θα πει ζώνη 4 σημείων. Καλά, ρε, τι ζώνε πει σκέφτε, δηλαδή είναι ιδέα. Για λίγο βοήθεια. Κούμπωσε εδώ. Άντε, βοήθα τον λίγο, κρίμα είναι. Έχει σουμπαρού και δεν ξέρει από τα κάτω. Ναι. Τελικά, φίλε, τι είναι πιο δύσκολο, να αλλάξει σασμάν ή να βάλει τη ζώνη τα κάτω. Για ζώνη το κόβω. Για ζώνη. Εντάξει, είσαι κομπλέ. Πένα. Θέλει και λίγο ρεγουλάρισμα. Εντάξει. Κοίταξε, νομίζω ότι είμαστε κοντά στο χρόνο. Πραγματικά είναι σαν να με παιδί. Κάναμε ίδιο χρόνο. Ξέρεις, και σε σταματάει, ξέρω εγώ, ο αστυνόμος και σου λέει: γιατί δεν φορά ζώνη. Και η αστυνόμε. Δεν έφταιγα. Θα έπαιρνε πολλή ώρα. Ζώνη στα κάτω, παιδιά, πρώτη φορά βλέπω τις original από κοντά. Η αλήθεια είναι ότι τρελάθηκα λίγο. Ζωρίστηκα αρκετά. Πώς το είδε το αυτοκίνητο, σας άρεσε? Μπήκε η ζάντα η μαύρη, μπήκετε δύο, ρυθμίστηκε στο ύψος. Και το μόνο που μένει είναι να δούμε ένα κουμπάι μετά από πρόβα φυσικά. Να κάνουμε μια ευθυγράμμιση και να επιστρέψουμε πίσω και να διορθώσουμε τα λοιπά. Παρ' όλα αυτά, το μάξι από κοντά έδειξε πραγματικά φοβερό. Το μαύρο τέριαξε, είχε δίκιο ο φίλος μας ο Νίκος. Τέριαξε πάρα πολύ καλά με τα χαρακτηριστικά τα δικά του και τον ουρανό φυσικά. Και μέσα, μου δείτε το αυτοκίνητο, είναι αρκετά τρελό και το πιο βασικό, είναι συμμαζεμένο αρκετά. Δεν έχει δηλαδή χύμα πράγματα. Τα καθίσματα εκεί που πρέπει, οι ζώνες εκεί που πρέπει, τα γκρέντ, τα παρόμετρα και όλα αυτά στο σημείο που χρειάζονται. Μεθανόλες πίσω θα μας εξηγήσει σε πάρα πολύ λίγο. Πάμε να το βγάλουμε έξω λίγο να κάνουμε μια δοκιμή εμείς και επιστρέφουμε πίσω σε εσάς για την τελική δοκιμή στο δρόμο και στην εντυπώση του φίλου μας τον Νίκο. Μείνετε συντονισμένοι. Νίκο, μπες μέσα, βγάλ το έξω. Δεν χρειάζεται να βάλει ζώνη τώρα, απλά θέλουμε να το βγάλουμε έξω. Μην καθυστερήσουμε άλλο. Βάλε λίγο μπρος, να ακούσουμε και ένα cold start από την πάρτι σου. Μάλιστα. Καλή κατάσταση. Και τα φρενάκια εδώ πέρα χρησιμοποιήσαμε κάποια χιλιοστά περισσότερο προστίκη για να περάσουν ακριβώς. Είμαστε πάρα πολύ τέλειοι και τον Άγκαν φυσικά. Βγάλω το έξω. Κάνω λίγο μια γύρα εδώ πέρα στην αλάνα μας για να δούμε ακριβώς τι παίζει. Και θα σας τα εξηγήσω λίγο καλύτερα σε πάρα πολύ λίγο. Είσαι τέλεια. Ίσιο σου το τιμόνι και βγες έξω. Thank you.
Λοιπόν, παιδιά, αν δεν σας ξαναδώ, να είστε όλοι καλά. Εμείς πάμε να κάνουμε τη δοκιμή μας στον Νίκο. Θα σηκώσεις τώρα πόσο πίεση? 2-2. Μεθανόλες θα πάτε. Λοιπόν, μεθανόλες. 2-2 πίεση. Ελπίζω να πάνε όλα καλά. Για να δούμε, είμαστε μέσα στα μπάγκετ. Να φανταστώ. Θα σπινιάρει λίγο, λες? Θα φανεί. Δεν πιστεύω να σπινιάρει. Λοιπόν, από εδώ, από εδώ. Τώρα θα δοκιμάσουμε τη σκληρότητα της ανάρτησης. Θα δοκιμάσουμε αν πατάει στην τελική το λάστιχο. Θα ξεμπουκώσουμε φυσικά και λίγο τα μάξι. Εδώ πίσω είναι όλα λιμένα, όπως βλέπετε. Μεθανόλες, όλα ανοιγμένα, έτσι. Όλο, όλο, τα πάντα. Λοιπόν, άντε να δούμε. Όλα καλά να πάνε. Πώς το βλέπεις για την ώρα? Μια χαρά. Σταθερό το βλέπω. Σταθερό, είναι ευθυγράμμιση. Έγινε, σφίξαν όλα, αναρτήσει τέτοια όλα. Okay. Τώρα που ανάρτησε, το έχω πέτρα. Να ξέρεις, το έχω σφίξει τέρμα για να μπορείς να πατάς. Γιατί το αυτοκίνητο είναι για ευθεία. Όταν τα μάξι για ευθεία, όσο πιο σφιχτό γίνεται, τόσο το καλύτερο. Λοιπόν, είπαμε, άρα τώρα είμαστε με 2-2 πίεση. 2-2 μπαρ. 2-2 μπαρ. Και είμαστε μεθανόλες. Άρα υπολογίζουμε. Άλογα. Ναι, πόσα άλογα περίπου? Άλογα 700 σίγουρα μοτέρ. 700 μοτέρ. Μάνο, τώρα αυτό σε κοντράρει, να ξέρεις. Κοίταξε, σε γενικές γραμμές το αυτοκίνητο περπατάει πάρα πολύ καλά. Ούτε χοροπεδέ, ούτε τίποτα. Όχι. Πώς το βλέπεις? Μια χαρά είναι. Μπήκαν και τα ζαντολάστιχα εκεί που πρέπει. Ταιριάξαν ακριβώς όλα. Θα δοκιμάσουμε και το πέρα στο ανάχωμα αν ακουμπάει. Για να δούμε. Δεν πιστεύω να ακουμπάει, εσύ τι λες? Δεν νομίζω, όχι. Για να δούμε τώρα. Εδώ. Εδώ. Τίποτα. Είμαστε πένα. Βλέπω. Άρα δοκιμάσαμε τα πάντα μας. Ζαντολάστιχα είμαστε έτοιμοι. Φρένα είμαστε κομπλέ. Ανάρτηση τσεκ. Τέλειωσε. Πάμε να βγούμε για ευθεία. Εδώ πέρα, δείτε εδώ πέρα που έχει βάλει το. Τρομερή δουλειά. Τρομερή δουλειά από το φίλο Σωτήρη Γραμμενόπουλο. Σωτήρης Γραμμενόπουλος είναι ο φίλος μας με το ταφ-ταφ που είχαμε κάνει ένα βιντεάκι πολύ παλιά. Το οποίο το έχει πουλήσει φυσικά. Τώρα με τι ασχολείται, τι έχει πάρει αυτός, τι πήρε? Τώρα δεν κάνω λάθος, έχει ένα TTS. Ένα TTS. Εντάξει. Δυσκολεύεται γενικά ο Σωτήρης. Το έχει αυτό το θέμα. Τώρα απλά να τονίσω ότι πάμε χαλαρά, όχι για να ζεστάνουμε τη μηχανή, αλλά γιατί έχει απότομο μπαμ, έτσι όπως μου είπες και πριν. Έχει πολύ απότομο. Γενικά ένας από τους λόγους που θα μπορούσε να πεις κουραστικό αυτό το αυτοκίνητο είναι γιατί έχει πολύ πολύ χαμηλά και μετά πάμε πάρα πολύ ψηλά. Λόγω της τουρμπίνας, ναι, δεν μπορείς να τα έχεις όλα. Λόγω της τουρμπίνας η αλήθεια είναι ότι εντάξει. Είναι αρκετά μεγάλη και... αμάν αμάν. Δείτε εδώ πέρα με τι έχω δεθεί, να πούμε, ζώνη 4 σημείων. Έβαλα και την μπλούζα την καλή με τζαπάν από το πέρα δεξιά πάμε. Για να δούμε, θα υδρώσω καθόλου ή μόνο λόγια? Απλά όσο μπορείς προσεκτικά, ξέρεις. Ναι, είναι τώρα καλοκαίρι, έχει λίγο την κίνηση την όπια. Με πάρα πολύ προσοχή πάντα. Όπου δεις, θα σε πω κι εγώ κιόλας ότι ναι. Πάμε λίγο να μπουκώσουμε. Το κόβουμε κατευθείαν, 8 πίστο να φρένα έχουμε. Λοιπόν, για κάνε ένα ψεύτο. Εδώ θα καλύτερα να μην το κάνουμε. Θα πούμε. Όχι, έτσι. Δευτέρα, πιο πάνω, γιατί όχι. Δεν πρέπει απλά βόλευε, ήταν η κίνηση της πτήσης. Η πτήση ξεκινάει σε λίγο, τέλεια. Δεν ξέρω αν θα καταφέρεις να κρατήσεις τα τυρί, τι είναι. Θα το πάλεψω. Την κάμερα. Ξεκινάμε. Πάμε. Έχουμε εδώ. Πώς φάνηκε? Δεν μου φάνηκε, δεν έβλεπα και μια στιγμή θόλωσαν τα μάτια και ήταν λίγο παράξενο. Ναι. Τώρα ήμασταν δηλαδή με μεθανόλες με τα πάντα. Ναι. Να πω ότι το αυτοκίνητο είναι 2-2 μπαρ, πολύ safe. Μπορεί να πάει άνετα 2,5 μπαρ, 2-6. Σοβαρά τώρα, 2-6. Άστο. Είναι πολύ safe τώρα. Στο 2-2 νομίζω είμαι ικανοποιημένος. Πάμε να κάνουμε και στην επιστροφή ακόμα ένα άνοιγμα. Ωραία, πάμε. Έχουν στηθεί όλοι. Λοιπόν, πάμε βγούμε εδώ πέρα στο φανάρι, γυρνάμε και τώρα θα τραβήξαμε το καντράν. Δεν ξέρω πόσο πήγε, πραγματικά δεν έβλεπα. Είδες εσύ? 2,20 πήγαμε στα 100 μέτρα. Μετά τη γέφυρα, κάτω. Λοιπόν, γυρνάμε και τώρα θα τραβήξω αντιδράσεις. Καλύτερα, άλλα ζέτες από το χέρι. Όπου η αντιλία ακούγεται πάρα πολύ, ε. Γιατί
Από τις μεθανόλες που. Δείτε εδώ πέρα. Πυροσβεστήρες, όλα πένα. Και λογικό πρέπει να έχεις πυροσβεστήρα γιατί ένα τέτοιο αυτοκίνητο δεν είναι για να παίζεις. Τέτοια setup. Μετά μόλις σταματήσουμε θα ανοίξουμε και λίγο μοτεράκι. Ναι, εννοείται. Πάμε να τραβήξουμε τώρα μια αντίδραση με το πώς κρατιέμαι εγώ. Τέσσερα σημεία βλέπετε εδώ πέρα. Α, εκεί, εκεί. Πάμε εκεί. Κόψε λίγο να φύγει ο κόσμος. Προχώρα. Βγες από αριστερά. Άσε να φύγει αυτό πίσω. Θα τους φτάσω κατευθείαν για αυτό το λέω. Πομ, πάμε, πάμε. Μόλις μπεις στο καινούριο, το δίνεις. Φύγαμε. Κόψε. Εντάξει, είδαμε ότι δουλεύουν και τα φρένα. Συνέχισε τώρα. Τώρα δεν μπορώ να το κάνω. Τίποτα. Δεν μπορώ γιατί δεν πρέπει τώρα. Είναι δεν πρέπει. Το πάμε. Καλά λες. Είδες, μάθαμε και κάτι. Όχι, δεν πρέπει. Εντάξει. Αφού με έκανες και ίδρωσα, ευτυχώς έβαλα την μπλούζα την καλή εδώ πέρα της AR που δεν κρατάει τον υδρότα. Το αμάξι τώρα ήταν σαν να είχε rolling anti-lag σε μια φάση. Anti-lag. Ναι, να σου πω την αλήθεια, την ψηλιάστηκα. Ναι. Λίγο την ψηλιάστηκα. Λοιπόν, μας παίρνει άλλο ένα, γυρνάμε. Είμαστε πολύ κομπλέ. Ε? Άλλο ένα. Ό,τι θες. Ένα τελευταίο, ναι. Ωραία, ένα τελευταίο. Δεν χορταίνω πραγματικά, είναι από κοντά, είναι αδρεναλίνη. Εσύ το δρόμο πες μου. Κατεβαίνεις τη γέφυρα, κάτω από τη γέφυρα ανεβαίνεις και συνεχίζουμε. Πω, τι πράγμα ήταν αυτό εσύ. Παιδιά, πραγματικά δεν είναι κάτι επικίνδυνο, δεν είναι για τα πάντα. Και εντάξει, πραγματικά λίγο κρίμα που τόσο καιρό οδηγούσε αυτά τα άλογα με εργοσυσυχή ανάρτηση και 19 για με ξεσμό, ό,τι να είναι πάνω. Τώρα το αμάξι κατάλαβες ότι στήθηκε. Στήθηκε, δηλαδή, καμία σχέση. Εγώ που δεν είχα μπει πιο πριν, καταλαβαίνω ότι. Από εδώ πέρα αριστερά. Καταλαβαίνω ότι. Φω, δεν μπορώ να σα. Ξανά αριστερά. Α, τώρα το βλέπω. Πάνε εδώ. Πω. Να πούμε ότι η θερμοκρασία δεν βοηθάει, ας πούμε, το αυτοκίνητο τώρα. Δεν βοηθάει, τι εννοείς. Δεν βοηθάει η εξωτερική θερμοκρασία. Ναι, πάντα η εξωτερική θερμοκρασία όταν είναι ζεστό το κλίμα δεν βοηθάει καθόλου. Ωραία, φίλε, δεν είμαι και μαθημένο στα πολλά τα άλλα και αυτό μου φαίνεται τώρα. Υπερόπλο να πούμε. Λοιπόν, τώρα θα έχω μια κίνηση διαφορετική. Θα τραβήξω λίγο εδώ πέρα και απλά μετά θα τραβάμε. Εδώ πέρα θα τραβάμε. Να ξέρεις. Δεν θέλω άλλο. Δεν θέλω άλλο. Κόψε. Όπα τώρα και είμαστε ωραίοι. Εντάξει. Είναι πένα. Πατάει όπως πρέπει τώρα. Πατάει έτσι. Πατάει όπως πρέπει. Πατάει. Καλά βάλαμε JR και πατάει. Αστιάκι. Λοιπόν, Semislick, Nangang, AP1, Alfaro 1, 25-40-18 για αυτό το αυτοκίνητο. Η σωστή διάσταση πάντα το Semislick είναι λίγο πιο μεγάλο από ένα συμβατικό ελαστικό, να το ξέρετε αυτό. Πολύ πιθανόν να σας ακουμπάει αν φοράτε την ίδια διάσταση. Τώρα σκάσε το λίγο, μπορείς. Δεν μπορώ τώρα, δεν μπορώ. Όχι. Δεν μπορώ. Χαιρετάμε εδώ πέρα τον κόσμο. Λοιπόν, πάμε να το δούμε λίγο με τον drone, να το δούμε λίγο από ψηλά. Ωραία. Ελπίζω να σας άρεσε. Φίλε, πώς σου φάνηκε. Τέλειο, φίλε, εντάξει. Εγώ. Τέλειο, έτσι. Όπω εγώ πραγματικά δεν μπορώ να σάνω. Πρέπει να. Αυτά ακριβώς τα ρημάδια, τα συναισθήματα που αξίζει το παραμικρό ευρώ, ρε φίλε. Δηλαδή το παραμικρό ευρώ. Πραγματικά. Θα το ξανά έκανα πάντως. Ποιο? Θα το ξανά φτιάχνα. Θα το ξανά φτιάχνα. Άρα μάλλον κάτι παίζει, φίλε, με σένα. Μάλλον κάτι δεν κατάλαβες. Ο φίλος μας το ξανά φτιάχνε ξανά και ξανά. Γιατί η αποθεραπεία που κάνεις μέσα σε ένα αυτοκίνητο φτιαγμένο είναι πραγματικά κάτι μοναδικό. Από εδώ πέρα δεξιά πάμε. Πάμε να το αφήσουμε λίγο να κρυώσει. Πάμε, μέχρι να κρυώσει, εμείς να δούμε λίγα πλάνα με τον drone και αμέσως μετά πάμε να μας τα πεις λίγο καλύτερα, πιο συνοπτικά, το τι πάνω κάτω φοράς. Αν θα πρότεινες κάτι στον κόσμο, αν θέλει κάποιος να ασχοληθεί με αυτό το αντικείμενο, γενικά να τρέχει. Και όσο μπορείτε, παιδιά μου, με ασφάλεια. Μπορεί αυτά να τα κοροϊδεύουμε, τα κάτω και όλα αυτά τα 4 σημείων. Απλά τα μάξι είναι μελετημένο, είναι στημένο εκεί που πρέπει. Τώρα πλέον νομίζω ότι ολοκληρώθηκε. Τώρα είναι πένα. Εσύ δεν το καταλαβαίνετε και σου ότι μιλάω λίγο διαφορετικά γιατί η αδρεναλίνη ακόμα τώρα πάνω. Έχω κινήσει τώρα, έχω υδρώσει. Λοιπόν, πάμε να το δούμε λίγο καλύτερα.
Θέλω να δω το μοτέρ που μου πρόσφερε τόσο πανικό. Θα το δούμε τώρα μαζί. Άνοιξε γρήγορα. Μην τα ξαναλέμε, πραγματικά ίδρωσα. Γιατί έχουμε μπει και έχουμε μπει σαν μάξι, ρε παιδί μου. Δεν είμαστε και μαθημένοι, αλλά αυτό το πράγμα ήταν. Λοιπόν. Μόνο αυτό είναι. Μοτέρ. Τι έχουμε κάνει εδώ. Τι. Είπαμε, υπολογίζει γύρω στα 700 ρόδα, το καταλάβαμε. Σίγουρα. Έχει μια εισαγωγή εδώ πέρα, μια χουάνι σαν τουρμπίνα. Η τουρμπίνα πίσω, η οποία είναι 64-66, 9-2. 64-66, 9-2, μάλιστα. Γεν 2. Ναι, ναι. 64-66, Gen 2. Ναι. Τέλεια. Πολλαπλή εισαγωγή, ψευτοκάπακο και αυτό αλλαγμένο. Σκάστερς εδώ, σωληνώσεις, τα πάντα. Να πούμε... Πλησιαστές και όλα αυτά, για πες. Να πούμε το ποιο είναι το... Το ιδιαίτερο εδώ πέρα. Ποιο είναι το ιδιαίτερο, για πες. Οι φίλοι βαγγίτες θα το καταλάβουν σίγουρα. Φίλοι βαγγίτες, ακούστε προσεκτικά. Εδώ δεν βλέπουμε ότι δεν έχουμε αντλία υψηλής. Οπότε τι έχουμε κάνει. Έχουμε καταργήσει τα μπέκ του άμεσου ψεκασμού. Αλλά αυτό για να γίνει πρέπει να βάλεις άλλον εγκέφαλο να τα διαχειριστεί όλα αυτά. Οπότε έχουμε βάλει άλλον εγκέφαλο. Okay. Άρα, καταργήσεις τα μπέκ στην ουσία πείραξες με άλλο εγκέφαλο. Τα μπέκ του άμεσου ψεκασμού. Έχουμε βάλει 4 μπέκ. Τα οποία είναι εδώ πέρα στην πεκέρα. Mm-hmm. Απλά θα διαχειρίζεται αυτό που είπα ένας άλλος εγκέφαλος και όχι. Ξαναπες το μια ολοκληρωμένα για να το καταλάβουμε. Λοιπόν, έχουμε βγάλει αντλία υψηλής, την αντλία υψηλής η οποία δεν χρειάζεται πλέον εδώ, γιατί έχουμε βάλει άλλον εγκέφαλο και όχι τον εργοστασιακό εγκέφαλο. Για να μπορεί ο εγκέφαλος. Ναι, να διαχειρίζεται τα. Να διαχειρίζεται το μείγμα. Χωρίς αντλία υψηλής. Ναι. Άρα, φίλοι βαγγίτες, καταργούμε αντλία υψηλής. Και με τον παράλληλο εγκέφαλο μπορούμε να κάνουμε όλα αυτά εδώ πέρα. Όχι παράλληλος, είναι άλλος εγκέφαλος. Α, είναι άλλος. Στη θέση του εργοστασιακού. Καταργήθηκε ο εργοστασιακός, μπήκε άλλος. Και μπήκε άλλος εγκέφαλος. Να σημειωθεί. Λοιπόν, πίνακας, κόσμημα από το φίλο μας Σωτήρη, λογικό. Έχουμε ξαναδεί τέτοιες δουλειές. Μάλιστα. Άρα θα το ξανά έκανες. Άνετα. Αυτό είναι που έχεις να πεις. Δηλαδή δηλώνεις, καταργείς τελείως το μάνο και λες, εγώ θα το ξανά έκανα. Εγώ προσωπικά θα το ξανά έκανα πάλι την αρχή. Είναι από θεραπεία. Ναι. Είναι από θεραπεία. Ίσως φταίει το ότι λείπω αρκετό διάστημα και το. Εντάξει, σίγουρα δεν το ευχαριστιέσαι, δεν σε κουράζει γιατί δεν το βλέπει, αλλά θα το ξανά κάνει. Θα το ξανά έκανα. Μάλιστα. Τέλεια. Φίλε Νίκο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Για την προτίμησή σου, ήρθες από τον Τύρναμο εδώ πέρα πόσα χιλιόμετρα, 3-4 ώρες δρόμο. Εντάξει. Μένα με τιμά προσωπικά. 3 ωρίτσες. Ανάρτηση. Ζάντες, λάστιχα, το στήσαμε. Η άποψή μου ότι τα μάξι τώρα πατάει τελείως κάτω, χωρίς να έχω πει πριν, αλλά με βάση αυτά που είδα όταν ήρθες, πιστεύω πως τώρα τα μάξι είναι έτοιμο στημένο. Στη βόλτα, ας πούμε, φάνηκε αυτό έτσι. Στη βόλτα φάνηκε και άστο, για κάνα 2 ώρες ακόμα σίγουρα θα το δούμε. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήρθε η ώρα να σε αποχαιρετήσω, να αποχαιρετήσω και τον κόσμο. Σε μισό λεπτά και επιστρέφω πίσω σε σένα. Αυτά λοιπόν, αλάνια μου, σχετικά με το συγκεκριμένο αυτοκίνητο. Δεν έχω λόγια. Ήταν μια εμπειρία. Δεν από πρωτόγνωρη, θα πω μια σπάνια εμπειρία, γιατί στα 700 λογαρόδα με μεθανόλες και με 1002 ένιωθες ότι το αυτοκίνητο ήταν τελείως διαφορετικό. Δεν πατούσε στη γη, ήταν σαν να πετούσε εκείνη τη στιγμή. Επικίνδυνο, ήθελε άπειρη προσοχή, απλά αυτό που σημειώνεται είναι ότι το αυτοκίνητο είχε τα σωστά ζαντολάστιχα, είχε τα σωστά φρένα και φυσικά είχε το κατάλληλο στήσιμο και μετά από ευθυγράμμιση φυσικά για να μπορέσει να τα δείξει όλα αυτά και να τα βγάλει στον δρόμο. Ελπίζω να σας άρεσε το συγκεκριμένο βίντεο. Δεν ξέρω πώς θα βγει. Μάλλον θα βγει αρκετά μεγάλο, αλλά δεν πειράζει αφού μου το ζητούσατε αρκετές φορές ότι θέλετε μεγάλα βίντεο. Κάνω ό,τι μπορώ πραγματικά γιατί και με τη δουλειά δεν μας αφήνει κάτι τέτοιο. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ για όλη τη στήριξή σας για ακόμα μια φορά. Στην αρχή του βίντεο δεν σας καλωσόρισα, αλλά δεν πειράζει. Μια παρέα είμαστε. Να με συγχωρείτε για όλα αυτά. Και σας ευχαριστώ και πάλι για όλη μα όλη τη στήριξη, γιατί πραγματικά η έκθεση σε ένα κόσμο διαδικτυακό που δεν ξέρεις άμεσα τον άλλον είναι λίγο δύσκολη και γενικά και τα άσχημα σχόλια θα σε μπερίξουν λίγο, τα καλά θα σε ανεβάσουν, αλλά γενικά δεν κρατιόμαστε από αυτά. Εγώ βλέπω ότι έχω στήσει μια παρέα, μια ωραία οικογένεια, εσάς πίσω από μια οθόνη φυσικά, αλλά κάποια στιγμή ίσως θα πούμε και από κοντά. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γι' αυτό, γιατί ρολάρι όπως ακριβώς θα το ήθελα. Δεν προλαβαίνω να κάνω τα πάντα, αλλά σας υπόσχομαι όσο μπορώ να κάνω ό,τι καλύτερο γίνεται κάθε φορά. Από μένα και το φίλο Νίκο και το S3, να είστε όλοι καλά και μέχρι τα επόμενα εμείς θα τα λέμε.
Μαλάκα, δεν υπήρχε. Λοιπόν, πάμε πάνω.